Νέα προειδοποίηση απίφθινε μέσω του Bloomberg, ο διακεκριμένος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί, γνωστός και ως Dr. Doom. Ο Ρουμπινί αναφέρει ότι πρέπει να αναμένουμε μια κρίση ρευστότητα που μπορεί να λάβει εκθετικέ διαστάσει και θα συντρίψει τι τράπεζε. Ο οικονομολόγο, αντίθετα με το κυρίαρχο αφήγημα τη ήπια προσγείωση, από την αρχή προφήτευε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία θα περιέλθουν αγορέ και οικονομίε, λόγω του εκρηκτικού μείγματο πιστοτική ρευστότητα, αυξανόμενου πληθωρισμού και αύξηση των επιτοκίων, σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει, για άλλη μια φορά, πω αυτό το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε είναι μια στασιμοπληθωριστική μεγάλη που θα συντρίψει την πίστοση, ενώ οι τιμέ συνεχίζουν να αυξάνονται, αναγκάζοντα του κεντρικού τραπεζίτε να συνεχίσουν να αυξάνουν τα επιτόκια. Όσο τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ή συνεχίζουν να αυξάνονται, το υφιστάμενο και το νέο χρέο θα συνεχίσει να αυξάνεται. Η ψυχή των αγορών τα τελευταία 14 χρόνια ήταν τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια και το εύκολο νόμιμο χρήμα που κυκλοφορούσε μέσω των τραπεζικών αγωγών. Τώρα το όνειρο πέθανε, επισημαίνει ο οικονομολόγο. Ωστόσο, ο Ρουμπινί δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα επιφανειακά αλλά στη ρίζα του, σημειώνοντα την έκθεση τραπεζών όπω η Silicon Valley Bank σε ομόλογα με φθήνουσα αξία, γεγονό που προκαλείται από την αύξηση των επιτοκίων.